παρακολουθώντας ή μάλλον κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, αυτή τη συζήτηση των 5 ημερών για το νέο πτωχευτικό κώδικα, θα νόμιζε ότι εδώ συγκρούεται το φως με το σκοτάδι, που βέβαια ο καθένας σας βάζει αντίστοιχα τη θέση του στο φως είτε στο σκοτάδι. Περίσσεψαν οι λεκτικοί διαξυφισμοί, οξυμένοι λεκτικοί διαξυφισμοί, οι οποίοι προσπαθούν όμως να συσκοτήσουν μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ καθαρή, ότι εδώ έχετε μια σύμπλευση επί της ουσίας στις στρατηγικές επιλογές. Συμφωνείτε όλα τα κόμματα για τον ευρωμονόδρομο, ο οποίος τσακίζει τα δικαιώματα των λαών για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και στην περίοδο της κρίσης και στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ότι όλοι σας εδώ πέρα είσαστε, αποδέχεστε, υλοποιείτε την επιλογή της αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας, που αποτελεί την άλλη όψη της ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής στα επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας, για να μπορέσουν οι επιχειρηματικοί ομιλοί, αστική τάξη της χώρας μας, να πάρει ένα κομμάτι από το πλιάτσικο που γίνεται στους λαούς της περιοχής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμπλέκεστε όλο και περισσότερο με τους αμερικανατοϊκούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και ώρες-ώρες ξεπερνάτε ακόμη, τι να πω, και αυτό το πολιτικά παραδεχτό. Εχθές μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός για το αίμα των νεκρών αγωνιστών τη στιγμή που γέμισε με αμερικανοατοικές βάσεις όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φορά αριστερά, όπως το λέτε, κυβέρνηση. Χρειάζεται και μία συστολή όταν αναφέρεστε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Και το τρίτο στοιχείο που σας χαρακτηρίζει είναι ακριβώς η θωράκιση του συστήματος. Θωράκιση από το λαϊκό παράγοντα και τις ανατρεπτικές του διαθέσεις. Και το θωρακίζεται το σύστημα τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο, ποινικοποιώντας επί της ουσία τις κινητοποιήσεις, τα μαθητοδικεία, τα αγροτοδικεία, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν και λειτουργούσανε. Η καταστολή των εργαζόμενων, των μαθητών, των αγροτών με τα ΜΑΤ είναι ίδιο γνώρισμα όλων των κυβερνήσεων. Και έτσι ακριβώς πορεύονται τα πράγματα. Αλλά να δούμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Για την υπερχρέωση των λαϊκών στρωμάτων. Μιλάμε για το ληξιπρόθεσμο και όχι συνολικά για το ιδιωτικό χρέος, κύριε Υπουργέ. Για τα 233,5 δισεκατομμύρια είναι το ληξιπρόθεσμο χρέος. Το ιδιωτικό είναι μεγαλύτερο, γιατί κάποιο εξυπηρετείται. Πληρώνονται εδώ στο δανείον, δεν περιλαμβάνονται αυτά τα δάνεια μέσα. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο χρέος που έχουν τα ιδιωτικά στρώματα και προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία που το έχουν τακτοποιήσει και δεν είναι ληξιπρόθεσμο, που όμως και αυτός είναι ασβραχνάς για αυτούς. Άρα λοιπόν πολύ μεγαλύτερο το χρέος των ιδιωτικών λαϊκών οικοκυριών και κάποια από αυτά ένα μεγάλο του κομμάτι είναι ληξιπρόθεσμο. Αλήθεια, γιατί έγινε ληξιπρόθεσμο το χρέος τους, ποιοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, υπάρχουν υπεύθυνοι? Θα τους αναζητήσετε τους υπεύθυνους αυτούς? Γιατί δεν τους λέτε? Γιατί δεν τολμάτε να τους ονοματίσετε? Γιατί θα ονοματίσετε τον ίδιο τον εαυτό σας. Γι' αυτό το λόγο δεν τολμάτε. Καταρχάς, τα δάνεια. Πότε κατέφυγε ο κόσμος στον δανεισμό? Κατέφυγε την περίοδο των παχιών αγελάδων για το καπιταλιστικό σύστημα. Την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να καλύψουν τα λαϊκά στρώματα ανάγκης τους. Είτε ήταν στεγαστικές ανάγκες για τα λαϊκά νοικοκυριά, είτε ήταν ανάγκες για να μπορέσουν οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ή οι αγρότες να καλλιεργήσουν τη γη τους. Δεν είχαν τη δυνατότητα, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες με διαφορετικό τρόπο εξαιτίας του συγκεκριμένου συστήματος, που δεν τους επέτρεπε διαφορετικά. Γι' αυτό και υπερχρεώθηκαν. Και έρχεστε μετά, ή ακόμη άμα το θέλετε, να βάλετε αυτή την πλευρά. Οι τράπεζες κυνηγούσαν τον κόσμο να πάρει δάνεια. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί ξέρανε ότι θα κερδίσουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρανε ότι υπήρχαν υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και θέλανε να εκτονώσουν
την επερχόμενη κρίση. Αλλά όχι μόνο δεν το κατάφεραν, την γιγάντωσαν ακόμη περισσότερο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η καπιταλιστική κρίση του 2008-2009, η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, ξεκίνησε από προϊόντα ομολογιακά, τραπεζικά, τα οποία είχαν ως αντίκρισμα στεγαστικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα εκατομμύρια λαϊκές οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες να χάσουν τα σπίτια τους από τη μια μέρα στην άλλη. Και έρχεται η καπιταλιστική κρίση και η διαχείριση που κάνετε όλες οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια, που ήταν ακριβώς το επιστέγασμα της αντιλαϊκής πολιτικής, και έχασαν τα λαϊκά στρώματα το 50% του βιωτικού της επένδυσης, τουλάχιστον το 50%. Και λέτε τώρα δεν μπορεί αυτός ο κόσμος να εκπληρώσει τα δάνεια. Μα πώς να μπορεί? Τα πήρε σε άλλες εποχές. Να σας θυμίσω ότι το 2008-2009 μιλάγαμε για τη γενιά, τη νέα των 750 ευρώ τότε. Σήμερα για ποια γενιά μιλάμε? Των 350 ευρώ. Άρα να λοιπόν η πρώτη αιτία, η καπιταλιστική κρίση και οι πολιτικές που εφαρμόσατε όλοι σας, που φτωχοποίησαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, η φοροεπιδρομή η οποία εξαπολύθηκε από όλους σας. Αν έβαλε όλους 50 δις φόρους και άλλος έβαλε 25, δεν έχει σημασία, γιατί το σύνολο μετράει. Και το σύνολο όλοι σας το κάνατε. Όλοι σας το έχετε αποδεχτεί και το αποδεχόσαστε και η σημερινή κυβέρνηση. Και από αυτή την άποψη οδήγησε ακριβώς εκατομμύρια νοικοκυριά να χρωστάνε στην εφορία, εκατομμύρια νοικοκυριά να χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία αυτοαπασχολούμενους. Για τους αυτοαπασχολούμενους μιλάμε, τους επαγγελματίες, και την αγροτιά που έχουν την αυτασφάλιση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων δικών σας πολιτικών. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν, όπως λέει ήδη η έκθεση της ΕΑΔΕ, 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι που να χρωστάνε στην εφορία, μέχρι 5.000 ευρώ. 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το 87% που χρωστάει στην εφορία, τα 3,5 εκατομμύρια, χρωστάει μόνο το 2,5%. Και δεν έχει το θάρρος να το διαγράψετε αυτό το χρέος τους. Να το διαγράψετε, να το κουρέψετε ως 5.000. Τι είναι αυτοί? Στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι αυτοί που χρωστάνε στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία? Αυτοί που χρωστάνε μέχρι 15.000 ευρώ. Και είναι το 80% όσο χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Και χρωστάνε μόλις το 15%. Είναι και αυτοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων? Έτσι λοιπόν, αυτές είναι οι αιτίες. Εσείς λοιπόν με τις πολιτικές σας τους οδηγήσατε σε αυτή τη δυναμία, σε αυτή την κατάσταση, να είναι υπερχρεωμένα. Και τώρα τους κουνάτε το δάχτυλο ότι πρέπει να πληρώσουν κάποιοι γιατί χρωστάνε και δεν μπορεί να χρωστάς, ή κάποιοι τους λένε και στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και αθωώνετε τους πραγματικούς στρατηγικούς κακοπληρωτές που με τις πολιτικές σας, όλοι σας, τους εξυπηρετήσατε, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους μεγαλοξενοδόχους, τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Κουρεύατε τα δάνεια, όλες οι κυβερνήσεις έχετε κουρέψει τέτοια δάνεια. Σε αυτούς. Όλες οι κυβερνήσεις. Αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τους δάνειων κάνετε. Όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά στον εργαζόμενο, στον άνεργο, στον συνταξιούχο, στον μεροκαματιάρι, στον επαγγελματία, στον αγρότη, όχι. Τον τζακίζετε στις δόσεις, τον κρατάτε όμηρο. Και οι λύσεις, είσαστε συνυπεύθυνοι, αλλά και στις λύσεις έχετε μια κοινή συνισταμένη. Όλες οι λύσεις που προτάθηκαν εδώ, ποια είναι αυτή? Η κοινή συνισταμένη να εξεγγυανθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Να απαλλαγούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία και να υπάρξει βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Και το είπαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει να πληρώσουμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μειώνει κατά 3% τις εισφορές, τις εργοδοτικές στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ. Αυτό τι θα οδηγήσει? Θα οδηγήσει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων ή στην επιδείνωση της θέσης των ασφαλιστικών ταμείων? Και από αυτή την άποψη λοιπόν, οι λύσεις τις οποίες προτείνετε είναι αντιλαϊκές, οι οποίες θα μετατρέψουν διαχρονικά σε ομήρους αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Δόσεις, δόσεις, δόσεις. 240 λέτε δόσεις για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Για 20 χρόνια. Όμηροι.
120 δόσεις στην εφορία, όμοιροι. 120 δόσεις ασφαλιστικά ταμεία, πάλι όμοιροι. Όμοιροι του κράτους και των τραπεζών θέλετε να καταστήσει τον κόσμο, εάν δεν του ρευστοποιήσετε την περιουσία του. Και είναι κοροϊδία η δεύτερη ευκαιρία, κύριε Υπουργέ και κύριε της κυβέρνησης. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εδώ έχουμε συνέχεια στο θεσμικό πλαίσιο των προηγούμενων συνολικά κυβερνήσεων που τσακώνεστε για την πατρότητα του νόμου Κατσέλη, που είχε μια περιορισμένη προστασία και δεν απέτρεψε την εκδήλωση αυτή η οποία υπάρχει σήμερα, της κατάστασης, την όξυση της κατάστασης. Και όχι μόνο έχετε συνέχεια στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά το θωρακίζετε και παραπάνω. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ιδιώνυμο αδίκημα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι παλεύανε για να μην γίνουν οι πληστηριασμοί, τα ΜΑΤ και όλες αυτές οι σκηνές που είχαμε παρακολουθήσει. Όλες σας λοιπόν οι προτάσεις έχουν στο επίκεντρο τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ακόμη και η πρόταση, εμείς το λέμε, και του Μέρα 25, το οποίο μπορεί να μιλάει για τραπεζοκρατία, για χρεοδολοπαρικία, όμως η πρόταση, το πρόγραμμα Οδυσσέας, είναι στην ουσία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια σε βάρος των φορολογούμενων. Αυτή είναι η πρόταση του Μέρα 25. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά, η δική μας πρόταση, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω, ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κινείται στον αντίποδα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες. Πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο, κουρεύοντας τα δάνεια τα οποία έχουν τα λαϊκά υπερχρεωμένα στρώματα. Πρέπει να πληρώσει το κράτος, κουρεύοντας τους φόρους που χρωστάνε στην εφορία, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, των αυταπασχολούμενων μόνο. Γιατί επί της ουσίας αυτοί φταίνε που οδηγήθηκε ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση. Αυτοί πρέπει να πληρώσουν και αυτοί είναι οι πραγματικοί αντίπαλοι των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωματικών απέναντι. Σε αυτούς πρέπει να οργανωθεί η πάλη του λαού. Γι' αυτό το ΚΚΕ δεν έχει αυταπάτες για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι με μερικά μικρομερεμέτια μπορεί να βελτιωθεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το καταψηφίζουμε και γι' αυτό το λόγο ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και όχι σε κάποια επιμέρους άρθρα.